θα ξεκινήσω από αυτό που είπε τελειώνοντας τη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης και Λόγιος ταυτόχρονα, ο οποίος είναι και εισηγητής στο συνέδριο με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη στον Ερωτόκρητο, ένας κώδικας τιμής που χάθηκε». Είπε λοιπόν τελειώνοντας χτες το εξής, ότι η ποίηση έχει μεγάλο βάρος στην Ελλάδα, το οποίο κρατάει χιλιάδες χρόνια. Και είναι σημαντικό το ότι στην Αίγυπτο ο Καβάφης τιμάται από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, από την Αιγυπτιακή πολιτεία, με ένα συνέδριο κάθε δύο χρόνια. Ο Σεφέρης τιμάται στην Κύπρο από την Κυπριακή πολιτεία με ένα διεθνές συνέδριο κάθε δύο χρόνια. Αυτό που σχεδιάζουμε εμείς στην ΣΥΤΙΑ να κάνουμε κάθε δύο χρόνια ένα διεθνές συνέδριο για τον μεγάλο ποιητή τον Βιτσέντζο Κορνάρο είναι πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα και χαιρόμαστε που το παρατήρησε. Γιατί πράγματι ο Βιτσέντζος Κορνάρος και το έργο του είναι κορυφαίο όχι σε επίπεδο Κρήτης, όχι σε επίπεδο Ελλάδας, είναι κορυφαίο αναγεννησιακό έργο σε μια περίοδο ακμής της Κρήτης με την κριτική αναγέννηση που έβγαλε το Θεοτοκόπουλο, το Χορτάτζι και άλλους μεγάλους σε πάση περιπτώσει. Αλλά ας αναφερθούμε στις προσωπικότητες που ξεπέρασαν τα σύνορα. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο η Κρήτη ήταν όχι φτωχός συγγενής της Ευρώπης, ήταν η πρωτοπορία της Ευρώπης, διότι δεν είχε την αρνητική επίδραση της Εκκλησίας. Εδώ τα δύο δόγματα, το καθολικό και το ορθόδοξο, είχαν περίπου αλληλοεξουδετερωθεί και συν το ότι οι ανάγκες οχύρωσης της Κρήτης είχαν βάλει πάρα πολλά χρήματα στην Κρήτη από τη Βενετία, τα οποία είχαν διαχυθεί στην κοινωνία. Δεν τυχαίο ότι ο αδερφός του Θεοτοκόπουλου, παραδείγματος χάρη, ήταν εφοπλιστής της εποχής. Λοιπόν, υπήρχε μια πολύπλευρη ακμή της Κρήτης που έδωσε και πολιτισμό ιδιαίτερο. Το ακόμα πιο ιδιαίτερο με τον Κορνάρο είναι ότι το έργο του ξεχωρίζει, ας πούμε, από του Σέξπιρ και του Θερβάντες στο ότι είναι ταυτόχρονα λόγιο αλλά και λαϊκό. Δηλαδή έχει περάσει στην κοινωνία, ήταν για εκατονταετίες το πολιτικό ευαγγέλιο των κριτικών που τους έλεγε αξίες, τρόπους συμπεριφοράς κλπ. Τους ενέπνεε, τους γαλουχούσε. Αλλά και συνεχίζει να γαλουχεί και σήμερα και να εμπνέει. Γι' αυτό το συνέδριο με τις παράλληλες εκδηλώσεις του που θα αναφερθούμε δίνει ακριβώς αυτή την διπλή πτυχή του Ερωτόκριτου. Να είναι ταυτόχρονα ένα έργο που συγκινεί τους λόγιους, τους μελετητές και ταυτόχρονα συνεχίζει να συγκινεί το λαό. Καλά, όποιος διαβάζει τον Ερωτόκριτο, καλά, μαγεύεται, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εμένα μου αρέσουν όλες αυτές ή με τραβάνε, να το πω διαφορετικά, ή μου προκαλούν το ενδιαφέρον, κυρία Νιψητάκη, και όλες αυτές οι διαφορετικές προεκτάσεις που δίδεται. Γιατί δεν είναι απλά ένα ποίημα το οποίο θα καθίσεις, θα το διαβάσεις, θα το ξαναδιαβάσεις αν σου αρέσει ο λόγος, ο στίχος κλπ. Είναι μοναδικά όλα αυτά. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα τα διαφορετικά τα οποία αναφέρεστε και στις προεκτάσεις που έχει για την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, την κουλτούρα κλπ. Νομίζω ότι αυτά είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Πράγματι, πράγματι. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα στους θεματικούς άξονες του συνεδρίου που ξεκινάει την Παρασκευή στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λίγο έξω από τη Σιτία στη θέση Τρυπητός. Θα υπάρχει και μέσο για να πηγαίνει ο κόσμος. Το μυθιστορικό διακείμενο του Ερωτόκριτο. Ζητήματα ποιητικής τέχνης στον Ερωτόκριτο. Ο Ερωτόκριτος στη φαναριώτικη κοινωνία, ο Ερωτόκριτος στην ελληνική λογοτεχνία. Καλή, καλή.
ο Ερωτόκριτος στη λαϊκή παράδοση, ο Ερωτόκριτος στο θέατρο, μεταφράσει του Ερωτόκριτου. Για να μην σας πω πολλά γι' αυτό, αρκεί μόνο να σας αναφέρω τις τρεις εισηγήσεις της πρώτης μέρας. Για πείτε. Ο Στέφανος Κακλαμάνης που μας έχει κατά κάποιο τρόπο υιοθετήσει και έκανε 40 ώρες σεμινάριο, είχε δημιουργήσει στη Σιτία ένα φυτώριο ανθρώπων που εντρυφούν στον Ερωτόκριτο πλέον. Λοιπόν, θα ξεκινήσει ο Στέφανος Κακλαμάνης με τη φύση των πραγμάτων στον Ερωτόκριτο. Μετά ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, όπως σας είπα, με το πόλεμος και ειρήνη στον Ερωτόκριτο, ένας κώδικας τιμής που χάθηκε, και ο Γιάννης ο Κιουρτσάκης, φίλος ξεχωριστός της Σιτίας, ο ατέλειωτος διάλογος της ελληνικής ιστορίας, ξαναδιαβάζοντας τον Ερωτόκριτο του Γιώργου Σεφέρη. Αυτά για την Παρασκευή το απόγευμα. Τα υπόλοιπα δεν σας τα λέω για να σας πω κάποιες από τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνουν. Mm-hmm. Την Πέμπτη ξεκινάμε το απόγευμα της Πέμπτης με έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Κόρδη στα γραφεία της Στέγης, στον εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο της Στέγης. Το θέμα είναι Τσαγάπη στο καμίνι, εμπνευσμένο από τον Ερωτόκριτο. Θα υπάρχει θεατρικό αναλόγιο από το θέατρο της Σιτίας με αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο και μουσική επένδυση του γνωστού σε εσάς τους Ηρακλειώτες και αγαπητός σε εμάς τους Στιακούς, του Γιώργου Μαστοράκη, ο οποίος έχει εντρυφήσει με την κιθάρα του στην αναγεννησιακή μουσική. Την Παρασκευή το βράδυ μετά, το Σάββατο το βράδυ μετά τη συνεδρίαση, την πρωινή, θα έχουμε το βράδυ στην Καζάρμα μία μουσική εκδήλωση με τους Χαΐνιδες. Την τρίτη μέρα το βράδυ θα έχουμε στην Βαρκαρόλα στη Σιτία με το συγκρότημα το τοπικό τους Τσίτα Κόρδα. Θα υπάρχουν στο χώρο της έκθεσης ζωγραφικές που έχουν φτιάξει τα παιδιά των σχολείων της περιοχής μας εμπνευσμένα από τον Ερωτόκριτο. Θα υπάρξει από το μουσικό γυμνάσιο του Λασιθίου εκτελέσεις του Ερωτόκριτου. Και μια εκδήλωση που δεν σας είπα, γιατί τελευταία στήθηκε αλλά είναι σημαντική, ότι την Παρασκευή το πρωί πριν ξεκινήσει το συνέδριο, το συνέδριο είπαμε ξεκινάει η Παρασκευή απόγευμα 5.30 ώρα, την Παρασκευή στις 11 στο χώρο της Στέγης, δίπλα από τους πίνακες του Κόρδη, στείλουμε μια εκδήλωση που την ονοματίζουμε «Ο δικός μου Ερωτόκριτος», όπου θα υπάρξουν σύντομες μαρτυρίες στιακών που θα αφηγούνται την βιωματική, ψυχολογική, καλλιτεχνική και επιστημονική του σχέση με το ποίημα. Και αυτό θα διαφύζεται με μουσική με μουσικά ιντερμέτζα από τον ντόπιο καλλιτέχνη ιδιαίτερο που έχει μνήμες του πώς παίζονταν ο Ερωτόκριτος, του Γιώργη του Τσαντάκη, που ζει τώρα στο Ηράκλειο, με τους μαθητές του, αξιόλογους μουσικούς, τους αδερφούς Κλεάνθη και Κωστία Τσαλάκη. Εισπράττω μια πολύ μεγάλη περηφάνεια για όλα αυτά τα οποία έχετε κατορθώσει και τα οποία θα βρεθούν από όλους εσάς, από όλη την ομάδα, και θα βρεθούν σε εξέλιξη 22 με 24 Ιουλίου, Αντώνια Νιψητάκη. Ακριβώς, ακριβώς. Θα έλεγα, όποιος έρθει στη Σιτία από τις 21 θα έχει πολλά πράγματα να κάνει, θα περάσει καλά. Και νομίζω ότι μπορεί και καταλήμματα να βρει και σε μια υπέροχη περιοχή και γωνιά της Κρήτης να βρει και να κάνει έστω και για 2-3 ημέρες με διακοπές, οι οποίες θα είναι διακοπές που θα έχουν ουσία με αυτό το διεθνές συνέδριο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να είσαστε καλά όλοι εκεί εσείς στην Σιτία. Να έχετε πάντα δύναμη και καλά να σας πάνε όλα. Σε ευχαριστούμε, Αγγέλα μου. Πιστεύω ότι και τα πρακτικά του συνεδρίου που θα εκδοθούν μετά θα δείξουν ότι όντως άξιζε τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια, που δεν ήταν θυσία για μας, ήταν πιο πολύ ευχαρίστηση.
στο χρόνο που θα απαιτηθεί και μετά μην ξεχάσεις ότι αυτά τα πρακτικά είναι πολύτιμο αρχείο για τον καθένα από εμάς, για να μας πεις και πού μπορούμε να τα βρούμε έτσι ώστε να τα έχουμε στο αρχείο μας. Για το δικό μας το αρχείο και στη συνέχεια για το αρχείο των παιδιών μας. Με την ευκαιρία που μου το λες αυτό, παροτρύνω τους ακροατές μας να μπαίνουν στο site της Στέγης, stegivicentoscornaros.org, είναι πολύ εύκολο να το βρουν στο διαδίκτυο, όπου θα δουν πλειάδα εκδηλώσεων που έχουμε κάνει και θα αναμένουν και τις βιντεοσκοπήσεις, εκδηλώσεις, πρακτικά του συνεδρίου.